Δεν θα το πάει βέβαια απευθείας, είναι και πολύ κοντά. Το δοκιμάζει όμως και η μπάλα πέσει στα δίκτυα. Είναι εκπληκτικό γκολ του Σόουζα. Χωρίς φόρα, στο έκτο λεπτό, εν στάση, εκτελεί την παλιά του ομάδα. Κοιτάξτε, με ένα βήμα φόρα. Δεν έκαναν τύφος, δεν το περίμεναν απευθείας. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Πάολο Σόουζα. Το γέμισμα στο πίσω δοκάρι, υπάρχει χέρι, παίζει μπάλα, το σουτ και η σέντρα δείχνει ο γιόλ. Ισοφαρίζει ο Εντζάκη. Σηκωθήκαν στην περιοχή, δεν ξέρω αν υπήρχε χέρι στη διεκδίκηση της μπάλας εκεί. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάντως πάγωσαν. Τελικά ο Ιντζάγκη είναι αυτός που ισοφαρίζει για την Ιουβέντους στο 24. Εδώ κοιτάξτε. Το γέμισμα τον Ονίλ. Όχι, τίποτα δεν είναι. Καθαρότατη φάση. Ο Κοβάσεβιτς σούταρε και από εκεί πέρα. Στο δεξί του πόδι ο Παναθηναϊκός έχει τις ελπίδες να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ και το κάνει. 2-1. Παναθηναϊκός ξανά με το Λιμπερόπουλο που δίνει για τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα το σούτ, το 3-1. Ο Βαζέχα βάζει τον Παναθηναϊκό στο 65 με 2 γκολ μπροστά. Ο μεγάλος της Βαζέχα. Ο άνθρωπος που έχει δώσει τον Παναθηναϊκό τόσες και τόσες μεγάλες στιγμές σε αυτά τα 11 χρόνια της τρομερής παρουσίας του στην Ελλάδα. Ίσως βάζει ακόμα ένα τεράστιο λίθο στην προσφορά του με το 22ο του γκολ στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός τώρα 25 λεπτά πριν το τέλος, από την ωραιότατη βαλιά του Λιβερόπουλου, το σταμάτημα του Βαζέχα, το σουτ χαμηλά, δεν μπορεί ο Παραμπούλα.